Δεν τα καταφέραν στο μεγάλο τελικό του Survivor 2024 η Κατερίνα Δαλάκα και ο Φάνης Μπολέτσης παρότι ήταν τα δύο μεγάλα φαβορεί από την αρχή του Survivor μέχρι και το φινάλε. Πριν μια εβδομάδα όλοι έβλεπαν τελικό ανάμεσα στα δύο παιδιά και τον Γιώργο Γκουλέκα. Κανείς δεν φανταζόταν πως ο Ντάνιελ Νούρκα μπορεί να μπει ανάμεσά τους και να πάρει το μεγάλο τρόπεο και τα 100.000 ευρώ. Ωστόσο σίγουρα σε αυτό έπαιξε ρόλο η αβάντα που είχε από την παραγωγή αλλά και ένα άλλο γεγονός που σας είχαμε αποκαλύψει εδώ και αρκετό διάστημα. Η Κατερίνα Δαλάκα δεν κατάφερε καν να είναι ανταγωνιστική στον τελικό. Το ίδιο και ο Φάνης Μολέτσης. Ποιο ήταν όμω ο πραγματικός λόγος, γιατί και οι δύο, στην ουσία, έχασαν με τα χέρια ψηλά. Δεν ήταν καν ανταγωνιστική με αποτέλεσμα ο Ντάνιελ Νούρκα να χάσει μόλι από μια αναμέτρηση από τον καθένα και να φτάσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα φανταζόταν και ο ίδιο στην κούπα και το μεγάλο έπαθλο. Μπορεί ο Φάνη Μπολέτση να ετοιμάζει τι βαλίτσε του για το νέο κύκλο, ωστόσο δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα του στον τελικό. Σε αυτό όμω πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονό πω ήταν για μεγάλο διάστημα τραυματία. Το ίδιο και η Κατερίνα Δαλάκα. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Εδώ στο κανάλι μας σας είχαμε ενημερώσει πως τα πράγματα για τα δύο παιδιά θα ήταν πολύ δύσκολα από τη στιγμή που ο ημιτελικός και ο τελικός θα γίνουν με αγωνιστικά κριτήρια. Και οι δύο αντιμετώπισαν πρόσφατα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και ειδικά η Κατερίνα Δαλάκα έκανε αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν στο γαλάτσι. Ωστόσο όλη αυτή η ταλαιπωρία τους βγήκε την πιο κρίσιμη στιγμή. Ταυτόχρονα ο Ντιάνι Ελνούρκα πήγε χαλαρά και πιο έτοιμο. Και φάνηκε στο στιβομάχη.